Κώστα μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπορώ να πω, να κάνω μια παρένθεση. Την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και δεν έχει βρεθεί ποτέ η ευκαιρία να τα πούμε live, εννοώ έτσι. Μόνο έξω. Ομορφαίνεις την κάμερα. Δεν ομορφήναμε την κάμερα τόσο πολύ κατά το παρελθόν. Θα μας έρχεσαι πιο συχνά. Θα έρχομαι πιο συχνά, το υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια. Τρέχεις, κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Τι ωραία η Παριζιάννα. Δεν παραπονιέμαι, γιατί σε όσους λέω ότι τρέχω, πολλοί μου λένε εντάξει, μην παραπονιέσαι. Υπάρχουν, είναι δύσκολοι καιροί. Και λέω, δεν παραπονιέμαι γι' αυτό. Παραπονιέμαι ότι κουράζομαι απλά πολύ. Δεν πειράζει, η εποχή σου είναι να κουραστείς, ναι. Είσαι νέο παιδί, έχεις πολύ ωραίους κοιλιακούς, αθλείσαι, φωνάρα, ταλεντάρα, να κουραστείς. Κώστα μου, είναι η εποχή σου να κουραστείς. Έγινε. Παράσταση. Νομίζω πως είναι από τις ωραιότερες της χρονιάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή την παραγωγή, με αυτούς τους συντελεστές, με τον Αντώνη που έχει κάνει μια συγκλονιστική μεταφορά, γιατί ήταν, η Παριζιάννα ήταν μια ταινία και μεταφέρθηκε πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια κιόλας. Φέτος γιορτάζουν τα 50 χρόνια της Παριζιάννας. Αντώνης Λουδάρος, σκηνοθεσία και πρωταγωνιστής. Και πρωταγωνιστής, ναι. Με πολύ έξυπνες προσθήκες, άνοιγμα κάποιων ρόλων, κάποιων. Τη Σούζη, ας πούμε, την έχει μεγαλώσει λίγο παραπάνω. Επειδή την έχει δει. Σούζη και τρως και ψεύδεσαι. Και εγώ σε αυτή την φάση είμαι. Ψεύδομαι και τρώω. Όποτε βρίσκω χρόνο, με βλέπεις με τα περάκια συνέχεια. Δεν προλαβαίνεις. Φαίνεται. Μπέση Μάλφα, Πινελόπη. Ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Για πες μας. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, ο Τόνι Δημητρίου, ο Αντώνης Λουδάρος που είναι και πρωταγωνιστής, ο Πέτρος ο Ξεκούκης, η Ευτυχία Φαναριώτη, η Ελευθερία Ελευθερίου, ο Γιάννης ο Κριτικός. Ο Μαυρίκος Μαυρικίου, να πούμε, είναι η παραγωγή. Είναι ο παραγωγός και είναι και ο συνθέτης, όχι ο συνθέτης, ο μουσικός επιμελητής, ας πούμε. Ναι. Νιώθω λίγο άνετα και αρχίζω και χαλαρώνω κι άλλο. Έτσι, καλά κι άλλο. Απλώς. Όταν ξαπλώσεις και δεν θα φτάσεις. Ο Μαυρίκιος με τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα, εξαιρετικές μουσικές συνθέσεις. Μα τι τραγούδια, όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια εκείνης της εποχής. Και έχουν προσθεθεί και άλλα μέσα στην παράσταση. Είναι και άλλα. Ναι. Γιατί τα άκουσα όλα και λέω, τα έχει η ταινία όλα αυτά. Όχι. Όπου είσαι καταπληκτικός, ο Πουλόπουλος δεν τραγουδούσε τότε. Ο Πουλόπουλος και η Μαρινέλα. Πώς φάνηκε αυτό, όταν σου είπανε θα τραγουδήσεις αυτά που τότε στην ταινία θα τραγουδούσε ο Πουλόπουλος. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντώνης, η πρώτη πρόταση μου έγινε ότι θα τραγουδάω τα τραγούδια της παράστασης και σιγά σιγά βρέθηκα να κάνω και το ζόρς. Φτάνθηκα ένα δέος, γιατί είναι και πολύ σπουδαία τραγούδια και τα έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης ο Πουλόπουλος. Είναι τραγούδια που έχει γράψει ο Μίμης Πλέσας και αισθάνθηκα ένα δέος. Αλλά σιγά σιγά το δέος αυτό άρχισε να μετατρέπεται και σε άγχος, γιατί μου είπε ο Αντώνης, σκέφτομαι μήπως κάνεις τον Ζορζ, τον Ζορζ που έκανε ο Καράς, ο Κώστας Καράς. Και σιγά σιγά έγινε όλο, ανοίχθηκε σιγά σιγά και απλώθηκα μετά και τα έκανα όλα. Το ευχαριστιέσαι. Πάρα πολύ. Δεν έχεις ξανακάνει κάτι τέτοιο. Έχω κάνει δύο musical στο παρελθόν, έχω κάνει το Rent, πιο παλιά, ένα ξένο musical, το ξέρεις το Rent. Ναι. Που ήταν δύσκολο κι αυτό, γιατί είχα να κάνω έναν άνθρωπο που ήταν τραγουδιστής που είχε αποτύχει, που είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά, έχει AIDS, οι φίλοι του είναι κι αυτοί με στα ναρκωτικά και κάποιοι πεθαίνουν, κάποιοι, και ήταν πολύ δύσκολο. Εκεί γιατί, έπαθες την κατάθλιψη, ήσουν κοντά στην κατάθλιψη. Εκεί ήμουν κοντά στα χάπια που είπα χαριτολογώντας, από την άποψη ότι έφευγα από το θέατρο. Είχα περίπου 50 λεπτά να φτάσω στο αεροδρόμιο. Από το αεροδρόμιο πήγαινα Θεσσαλονίκη. Από το αεροδρόμιο πήγαινα κατευθείαν στο μαγαζί γιατί εμφανιζόμουν με την Πάολα. Να σου πω. Και καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το κλάμα που πεθαίνουν οι φίλοι μου, η κοπέλα μου, όλη αυτή την αποτυχία. Εγώ μετά ξαφνικά ήμουνα μέσα στη χαρά. Είχα πάθει ένα εσωτερικό blackout. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό? Με πολύ γυμναστική. Να ξεσπάω. Ναι, κάπου πρέπει με να πολύ φύγει, γυμναστική ξύνι, να φεύγει κάπου. Όλη αυτή η τρέλα που είχα. Η μισή μου μεριά ήταν με κατάποση και με
είχα διαλυθεί και η άλλη ήταν με στην ενέργεια. Οπότε όλο αυτό έπρεπε να το κάνω ένα για να μπορώ να κρατάω την ισορροπία μου. Και το επόμενο musical. Και το επόμενο ήταν ένα στο μικρό Μπάτινγκτον που είχε σκηνοθετήσει ο Φωκάς Ευαγγελινός σε κείμενα του Μίνου Θεοχάρη. Ήταν το δεύτερο musical και αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι η πιο μεγάλη παραγωγή ναι. που έχω συμμετάσχει. Εντάξει, είσαι και πολύ πολύ μπροστά σε αυτό, δηλαδή έχεις πολύ πολύ δικό σου χρόνο, σε απολαμβάνουμε σε απίστευτα τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει, χωρίσει, ερωτευτεί, τσακωθεί, κλάψει, καλοκαίρια, χειμώνες, όλη η Ελλάδα. Είναι πολύ... Στη σκηνή, στο συγκεκριμένο, στο έκλαψα χθες που λέω επειδή είναι και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, πολλές φορές έχω αφαιθεί, ενώ έχουν έρθει μνήμες στο μυαλό μου με το συγκεκριμένο τραγούδι και έχω βουρκώσει πραγματικά στην παράσταση. Είσαι 24/7 όμως έτσι. Κώστα μου, είμαι δηλαδή κανονικά στα κάγκελα γιατί είμαι και στο Ποσειδόνιο. Ποιες μέρες? Παρασκευή, Σάββατο. Τις παραστάσεις τώρα που έχει ξεκινήσει το ερωταστικό, έχουμε διπλές παραστάσεις και είμαι όλη μέρα στους δρόμους με ταπεράκια. Κάνεις κάτι άλλο? Όχι. Εκτός από τα ταπεράκι Όχι. το τρως και δουλεύεις. Τίποτα άλλο. Ταπεράκι και δουλειά. Σπίτι λίγο. Δεν προλαβαίνω ούτε στο σπίτι μου να πάω. Δεν ζωή καθόλου. Όχι, το έχουμε ξεχασμένο, όχι. Τώρα χτίζω. Για να απολαύσω μετά την προσωπική ζωή. Αχ, το θέατρο είναι κάτι που έχει τόσο πολύ πρωταγωνιστήσει στη ζωή σου που θες κάθε χρόνο να κάνεις θέατρο. Η ιδιότητά μου δεν θέλω να την ξεχάσω και να μπερδεύω και τον κόσμο. Είμαι τραγουδιστής. Αυτό αγαπώ και ό,τι κάνω το κάνω γύρω από τη μουσική. Να έχει αντίκτυπο τη μουσική. Αλλά. με τσιγκλάς τώρα. Είναι κάτι που θα ήθελα να ξανακάνω και να κάνω παράλληλα με το τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω σκέτη πρόζα, αλλά σε musical, ναι, θα μ' άρεσε. Σε ωραίες προτάσεις, εγώ θα με βλέπετε πολύ συχνά. Δες τα πάρα πολύ. Τα νέα. Δεν θα έχεις προσωπική ζωή. Δεν θα έχω ποτέ προσωπική ζωή, δεν πειράζει, εντάξει. Είμαι μικρός. Είσαι μικρός. Αν περιοδεύσει παράσταση, θέλω να μου το λύσεις εμένα αυτό τώρα. Αυτό έπρεπε να είναι ο Μαυρίκιος εδώ να σου απαντήσει αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί... Πώς θα πας στη Θεσσαλονίκη εσύ? Δεν ξέρω. Μάλλον θα ζήσω αυτά που ζούσα τότε πάλι. Ποσειδόνιο, Παρασκευή, Σάββατο και θα φεύγω. Μάλλον Θεσσαλονίκη Κώστα θα κατεβαίνω. Δεν θα έχεις προσωπική ζωή. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ Θέλω πάρα πολύ. Μια ευχή στον κόσμο για τις γιορτές που έρχονται. Εύχομαι να έχετε πολύ πολύ αγάπη και σε εσένα το εύχομαι και σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους και σε εσάς. Να έχουμε πολύ πολύ αγάπη, θετικές σκέψεις, να δουλεύουμε πολύ γιατί καλώς και κακώς ήρθαν οι δύσκολες εποχές. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Χρειάζεται πολύ δουλειά, γερό στο μάχη και με πείσμα νομίζω ότι και σοβαρότητα μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Και αυτό είναι ένα πράγμα που νομίζω ότι και στην ιστορία μας αν τρέξουμε, σαν λαός, όσο και λίγο περίεργοι να είμαστε, λίγο αυτό που λέω εγώ καμιά φορά χαριτολογώντας ότι έχουμε την πονηριά, έχουμε το πώς να κάνουμε τα πράγματα έτσι, στα δύσκολα έχουμε σταθεί όρθιοι, έχουμε ξεπεράσει τα πάντα και όλους. Καλές έχουμε πολλούς κατακτητές και τους έχουμε διώξει. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα σε πολύ. Ευχαριστώ.